Καλησπέρα σας, κυρία Παπαθανασίου. Καλησπέρα, κυρία Βακεφιανάκη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και κάτι πολύ προσωπικό. Έχω και τα γενέθλιά μου σήμερα. Τότε σας ευχόμαστε διπλά μόλι μας την καρδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε γεροί, δυνατοί και να μας ενημερώνετε, να μας λέτε ωραία πράγματα από τη γνώση που έχετε συγκεντρώσει σε εμάς που δεν γνωρίζουμε τα ζητήματα με τα οποία έχετε καταπιαστεί. Και είναι πολλά και είναι ενδιαφέροντα, η αλήθεια είναι. Και ένα από αυτά, γιατί έχετε δει, έχετε ασχοληθεί με την αρχαιολογία, έχετε ασχοληθεί με τα μαθηματικά, έχετε κάνει πάρα πολλές σπουδές και επειδή είναι η αρχή της χρονιάς τώρα, κυρία Παπαθανασίου, και συνήθως έτσι λίγο πριν βγει μια χρονιά και μπει η άλλη και μετά που θα έχει μπει, όλοι με το χρόνο συνδιαλεγόμαστε κάπως, ο καθένας μόνος του. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια και πρέπει να πω ότι εμείς τώρα ακολουθούμε κάποιο ημερολόγιο, έχουμε τα ρολόγια μας, όλα αυτοματοποιημένα, αλλά αυτό δεν ήταν στην αρχαιότητα έτσι και μπορώ να πω ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χρονολογήσεως και γενικά που σπαζοκεφαλιάζουν οι αρχαιολόγοι και οι φιλόλογοι είναι τα θέματα των ημερολογίων. Στον αρχαίο κόσμο, και μιλάμε ειδικότερα για τον ελλαδικό κόσμο, όπου καθώς είχαμε παλιά και κάθε πόλη ένα κράτος, έτσι ήταν και κάθε πόλη σε ένα ημερολόγιο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που είχα συναντήσει και μου έκανε βέβαια εντύπωση, αλλά για τότε ήταν κάτι παντελώς φυσιολογικό, φαντάζομαι. Αυτό που είπατε, ότι κάθε πόλη κράτος ήταν κράτος. Ήταν, ένα κράτος ουσιαστικά, ναι, δείχνει την ισχύ του ακολουθώντας ένα δικό του ημερολόγιο και ένα δικό του νόμισμα. Το καταλαβαίνετε, το νόμισμα, ναι, ενός κράτους όταν είναι ισχυρό και δεν παίζει ρόλο αν είναι πόλη ή αν είναι κάτι το εκτεταμένο, το νόμισμα και το ημερολόγιο, γιατί με το ημερολόγιο υπάρχουν και οι θρησκευτικές γιορτές και οι πολιτικές, να το πω έτσι, γιορτές πόλεως, είναι πολύ σημαντικό. Επομένως, ημερολόγια και νομίσματα ήταν η ένδειξη ισχύως μιας πόλης και έτσι όλες ήθελαν να έχουν το δικό τους ημερολόγιο, το δικό τους νόμισμα. Ίσχυε όμως, κυρία Παπαθανασίου, αυτό που καταλαβαίνουμε βέβαια και σήμερα, ότι των ισχυρότερων χωρών το νόμισμα, ναι, είναι και εννοείται, ναι, πιο ισχυρό. Όπως ήταν των Αθηνών τα σημαίνια νομίσματα ή αργότερα του Φιλίππου, του πατρός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τα χρυσά νομίσματα από το Παγκαίο, όλα αυτά. Πάντως ο άνθρωπος από πολύ νωρίς, επειδή έβλεπε τον ουρανό, γιατί ο ουρανός μας διδάσκει την μέτρηση του χρόνου, αυτό το λέει πάρα πολύ καλά μετά και ο Πλάτων, με τις κινήσεις του, με τα ουράνια σώματα. Η πιο μικρή μονάδα χρόνου είναι το ημερονύκτιο. Είναι κάτι που δεν χρειάζεται να ξέρεις ούτε μαθηματικά τίποτα, απλώς να χαίρεσαι το πρωί με την ανατολή του ήλιου, μεσουρανή, δει ο ήλιος, περνάει νύχτα και ξανά. Αυτό είναι μια φυσική μονάδα μετρήσεως του χρόνου. Σωστά. Και εδώ έχουμε, σε σχέση με έτσι όπως κοιτάμε τη νύχτα σε άλλες περιοχές ή άλλους πλανήτες, έχουμε μια μικρή επαρκή διάρκεια, τουλάχιστον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στη δική μας την... Κοιτάξτε, στην αρχαιότητα που δεν υπήρχαν μηχανικά ρολόγια, καταλαβαίνετε ότι η διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, δηλαδή ας πούμε του ημερονικτίου, να το πω έτσι, είναι συνάρτηση των εποχών του έτους. Γιατί τώρα το χειμώνα ξέρουμε ότι με το χειμερινό ηλιοστάσιο 22 Δεκεμβρίου έχουμε τη μικρότερη ημέρα και τη μεγαλύτερη νύχτα. Αντίθετα, το καλοκαίρι έχουμε μεγάλη διάρκεια ημέρες, μικρή διάρκεια νύχτας. Βέβαια συνολικά είναι το ίδιο πράγμα, αλλά είναι οι δραστηριότητες. Λοιπόν, αυτές καταλαβαίνετε ότι και η μέτρηση ακόμα και στην ίδια την ημέρα, δηλαδή το πρωί, η έως, το μέσον ήμαρ, η μέση ημέρα δηλαδή μες στον Όμηρο, ήματος είναι η ημέρα, και επευκαιρία να πούμε, να θυμίσουμε ότι νόστιμον ήμαρ είναι η μέρα της επιστροφής από το νόστος. Σωστά. Και έτσι, επειδή είναι πολύ γλυκιά η μέρα της επιστροφής, έτσι βγήκε μετά και το νόστιμο που λέμε για ως επίθετο. Ωραία. Λοιπόν, και μετά είναι το δίλη. Αυτά είναι τρεις πολύ φυσικές, έτσι θα έλεγα, τμήματα της ημέρας που το νιώθει ο καθένας. Λοιπόν, και αυτές είναι πια, ας το πούμε, εξαρτώμενες η διάρκεια αυτών των τμήματων της ημέρας, όπως είπαμε, από τις εποχές. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτή είναι η πρώτη φυσική μονάδα μετρήσεως του χρόνου και μετά έχουμε ένα κάτι που συνδέεται πλέον με τη σελήνη, γιατί το ημερονύκτιο συνδέεται με τον ήλιο, η μικρότερη του μονάδα. Και μετά πάμε στην αμέσως επόμενη μονάδα μετρήσεως που είναι ο μήνας. Μάλιστα. Η λέξη μήν σημαίνει την ίδια τη σελήνη και ταυτοχρόνως και το διάστημα όπου αυτή ολοκληρώνει, θα λέγαμε, τις τέσσερις φάσεις, επανέρχεται στην ίδια φάση. Ας πούμε, από τη νέα σελήνη δεν την βλέπουμε ακριβώς, μόνο όταν περάσει μια μισή τουλάχιστον μέρα, ένα μικρό δρεπανάκι, αφού δύσει ο ήλιος, ή από πανσέλινο σε πανσέλινο, καταλάβατε. Φωστά, αυτό ναι, είναι η δεύτερη μονάδα. Και μετά η τρίτη μονάδα που είναι πολύ ουσιαστική και συνδέεται πάλι με τον ήλιο είναι το έτος. Πότε ο ήλιος θα ξαναπάει στην φαινόμενη τροχιά του στο ίδιο ακριβώς σημείο, δηλαδή από, ας πούμε, από την άνοιξη, όταν αρχίζει η άνοιξη με την νεαρινή ησημερία, ξανά τότε. Λοιπόν, αυτά μπορώ να πω ότι μπορεί να φαίνονται απλά, έτσι όπως τα λέμε, όμως υπάρχουν κάποια προβλήματα. Αλλά πριν να μπω στα προβλήματα θα ήθελα να θυμίσω ότι ήδη, για να φανεί πόσο πολύ αρχαία είναι η προσπάθεια μετρήσεως του χρόνου ή η συναίσθηση του χρόνου. Ήδη στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια έχουμε την έκφραση περιπτελωμένων ή περιπλωμένων ενιαυτών. Η λέξη ενιαυτός σημαίνει το έτος, αυτός που γυρνάει στον εαυτό του. Γιατί το έτος πώς το καταλαβαίνουμε? Από τις εποχές, τη διαδοχή των εποχών που ξαναγυρνάνε πάλι. Ναι. Έχουμε τώρα κύκλος, ας πούμε. Ναι. Ο κύκλος ακριβώς του έτους, γι' αυτό είναι και κυκλικό περιοδικό, χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο και πάλι. Έτσι καταλαβαίνουμε το πέρασμα του έτους, όπως καταλαβαίνουμε το πέρασμα του ημερονυχτίου, αντίστοιχα του έτους. Αλλά από το να έχεις μια ημέρα που είναι πολύ μικρή, ας το πω, μονάδα μετρήσεως, μέχρι να φτάσεις στο έτος, έχεις ενδιάμεσα το μήνα. Σωστά. Λοιπόν, και βλέπουμε και στην Οδύσσεια που αναφέρονται όλες αυτές οι τρεις μονάδες, ας πούμε, που λέει «Ότε δίρενη αυτός είναι όταν πλέον πέρασε ο χρόνος, περί δέτρα πονόρε», όταν περιεστράφησαν, δηλαδή πέρασαν οι ώρες, όχι αυτές που μετράμε, οι ώρες του έτους, που είναι οι εποχές. Μηνών φθινόντων. Προσέξτε, μηνών φθινόντων που σημαίνει όταν φθίνει ο μήνας, ένα λεπτάκι, περί δήματα μακρά ετελέστηκε και πέρασαν και μέρες πολλές. Ήματα μακρά, μέρες πολλές ουσιαστικά. Μηνών φθινόντων, αυτό σημαίνει η μήνη που είναι η σελήνη, έτσι όπως τη βλέπουμε, είναι αύξουσα από τη νέα σελήνη μέχρι την πανσέλινο, έτσι δεν είναι? Σωστά, ναι. Και μετά από την πανσέλινο μέχρι τη νέα σελήνη φθήνει, είναι φθήνουσα. Όταν λέει μηνών φθηνόντων, εδώ πέρα σημαίνει ότι ήδη τον καιρό εκείνο μέτραγαν από νέα σελήνη σε νέα σελήνη, όταν δηλαδή ήταν μόλις ορατή. Ναι, μας δίνει λοιπόν αυτά τα αρχαία κείμενα και αυτό που είπατε και τα ομηρικά κείμενα, μιας και αυτά αναφέρουμε, μας δίνουν λοιπόν και επακριβώς να κατανοήσουμε σε ποιο... Ναι, ναι, και μάλιστα λέει και του φθήνοντος μηνός, του δισταμένιο, ισταμένιο είναι όταν μεγαλώνει. Αλλά εγώ θα σας πάω και στην πατρίδα σας, στην Κρήτη. Μάλιστα, βεβαίως. Θα πάμε ακόμα πιο παλιά να αναφέρουμε μερικά πράγματα, ότι στις πινακίδες της γραμμικής Β, που χρονολογούνται πριν από το 1200, πινακίδες και από την Πύλο και από την Κνωσό. Ναι. όπου αναφέρεται η λέξη έτος. Βέβαια με την συλλαβογραφική, έτσι, αλλά πώς αποδίδεται στα νεοελληνικά. Λοιπόν, υπάρχει έκφραση δοσμός από έτος εις έτος, που σημαίνει ότι είναι προσφορά που γίνεται κάθε χρόνο, από έτος σε έτος. Κάθε χρόνο έχουμε μια προσφορά, είναι κυρίως αυτά από λατρευτικά πινακίδες που σώζονται από λατρευτικά κείμενα. Ενιαύσεως, υπάρχει λέξη ενιαύσεως, δεν ανέφερα τον ενιαυτό που είναι το έτος. Ενιαύσεως σημαίνει ετήσιος. Κοιτάξτε πόσο αρχαία. Είναι φοβερό τώρα, κυρία Παπαθανασίου, έτσι. Ναι, δεν είμαστε... όσο και να προσπαθούμε έτσι να μην μπαίνουμε σε μια διαδικασία πια αυτό το αρχαίο πνεύμα αθάνατο, αλλά είμαστε πραγματικά, αν μπορούσαμε να δούμε στην καθημερινότητά μας πόσες και λέξεις και πράγματα μας έρχονται. Κοιτάξτε, χρονολογούνται από τόσο παλιά, άσχετα αν χρησιμοποιεί το τότε συλλαβική γραφή και τώρα χρησιμοποιούμε αλφαβητική. Υπάρχουν 3 πινακίδες από την Γνωσό που αναφέρουν τη λέξη μηνός. Δεν υπάρχουν και ονόματα μηνός. Υπάρχουν ονόματα μηνών σε κάποιες άλλες. Δευκίου μηνός αναφέρεται σε πινακίδα που πιθανώς να είναι ο Σεπτέμβρης, να είναι σχετικό με το Γλέφκος. Υπάρχει ένας μην εμακτός που κάτι έχει σχέση με το αίμα, ίσως με θυσίες. Υπάρχει κάποιος λάπατος μην, κάποιος ροδίος μην, που μπορεί να είναι ο Μάης, που είναι και τα ρόδα, έτσι, γιατί οι λέξεις επαναλαμβάνονται. Είχαμε ονομασίες λοιπόν, κυρία Παπαθανασίου. Ναι, βεβαίως. Και υπάρχει και δύο μηνός. Ο δίος μην ήταν ένας μην που υπάρχει και στο μακεδονικό μετά ημερολόγιο και στο αιτωλικό ημερολόγιο, που συνδέει δηλαδή πόσο αρχαίες είναι τα αρχαία ελληνικά φύλλα και πώς κρατάνε αυτά. Από την Πύλο έχουμε κρυθίου μηνός, πλοίου μηνός, που είναι καλός προφανώς για τα θαλασσινά ταξίδια. Κοιτάξτε, ο Όμηρος αντικατοπτρίζει μια πολύ παλαιότερη εποχή, και όταν έχουμε και τις πινακίδες συνειδητοποιούμε πραγματικά και επιβεβαιώνεται ότι οι Έλληνες από τα πάρα πολύ αρχαία χρόνια, όπως έχουμε που αναφέρει ο Γέμινος μετά πολύ αργότερα, τηρούσαν ημερολόγια, γιατί ήθελαν οπωσδήποτε να τιμούν τους θεούς τους σε καθορισμένες ημερομηνίες. Και θα σας το ρωτούσα, αλλά και ένας φίλος ακροατής το ρωτάει επίσης, οπότε δύο σας κάνουμε αυτή την ερώτηση. Βέβαια, πολύ ωραία. Αν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν... Επίσης βοηθούσε ημερολογιακά, δηλαδή ήταν ένα είδος ημερολογίου. Κοιτάξτε, αυτό πάει στα χρονολόγια και θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Ωραία. Να μου το θυμίσετε εντωμεταξύ. Ωραία. Γιατί πρέπει να πούμε κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικά για τα ημερολόγια. Διότι, κοιτάξτε, ο σεληνιακός μήνας, δηλαδή η σελήνη από φάση της εφάση, ας πούμε από πανσέλινο σε πανσέλινο, είναι περίπου 29,5 ημέρες. Πώς θα μετρήσετε το μήνα με μισή ημέρα? Σωστά. Δεν κάποια γίνεται. Στιγμή, ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πριν απ' όλα οι μήνες έπρεπε να έχουν αριθμό ημερών, οπότε μετρούμε με μήνες 30 ημερών που λέγονται πλήρης, και μετά ο επόμενος μήνας 29 ημέρες που λέγεται κύλος, έτσι ώστε δύο μαζί μήνες να δίνουν τις 59 ημέρες που είναι δύο σελήνες, ας το πω έτσι, 29,5 και 29,5. Ωραία. 59 ημέρες. Οπότε έτσι καταφέρνουμε και χωρίς να μετράμε μισή ημέρα, στους δύο μήνες έχουμε το σωστό εντός εισαγωγικών. Ναι, αλλά όταν έχουμε ημερολόγιο που είναι το λεγόμενο σεληνιακό, ας πούμε, 6 μήνες των 30 ημερών, 6 μήνες των 29 ημερών μας δίνουν 354 ημέρες. Αλλά εμείς τώρα ήδη ξέρουμε ότι το έτος μας έχει 365 ημέρες και 1/4 ημέρας. Αν λοιπόν εμείς τώρα φερειπίν αρχίσουμε και μετρούμε το έτος και μετρήσουμε 354 ημέρες, πριν ήδη να συμπληρωθεί ένα ηλιακό έτος, τροπικό έτος, δηλαδή ο ήλιος να ξανά έχει έρθει στη θέση του εδώ που είμαστε τώρα και να έχουμε πάλι την ίδια εποχή, μας λείπουν 11 ημέρες και ένα τέταρτο ημέρας. Ναι, μας λείπουν κάπως. Ναι. Τι να κάνουν λοιπόν οι άνθρωποι ανά 2 χρόνια, ανά 2 σεληνιακά χρόνια, δηλαδή 2 φορές το 354, πρόσθεταν έναν μήνα. Ένα μήνα, ναι, αλλά αυτός ο μήνας καταλαβαίνετε ότι είχε πολύ περισσότερες ημέρες. Δηλαδή στα 2 χρόνια όταν προσθέτεις έναν μήνα, ξεπερνάς το 2 φορές 365 μέρες, ναι, έτσι, και ένα, ναι, τέταρτο ημέρες. Το αποτέλεσμα είναι ότι και πάλι δεν βγαίνουν αυτά τα πράγματα. Οπότε τι γινότανε, κάποια στιγμή εισήγαγαν ένα χρονολόγιο που συμπεριελάμβανε 8 έτη, 8 ηλιακά έτη με 96 μήνες. Κατά αυτόν τον τρόπο και μπορούσαν τι να κάνουν, να προσθέσουν έναν μήνα στο 3ο, στο 5ο και στο 8ο έτος της οκταετηρίδας. Αυτό για να μπορούν ανά 8 έτη να βρίσκονται πάλι πολύ καλά, με όσο γίνεται δηλαδή, να το πω έτσι, γιατί πάντα υπάρχουν κάποια κλασματάκια ημέρες και τα λοιπά που δίνουν προβλήματα, για να μπορούν κάπως το ημερολόγιο, το μετρώντας με τη σελήνη, να προλαμβάνουν και τον ήλιο. Ωραία. Αυτό έχει ένα πρόβλημα, ότι έχουν στην οκταετηρίδα διαφορά 1,5 ημέρα. Το ηλιακό ημερολόγιο, δηλαδή οι 96 μήνες με τα 8 ηλιακά χρόνια. Μάλιστα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι σε 10 χρόνια, σε 10 όταν έχουμε 1,5, ότι όχι σε 10, σε 80 έτη, δηλαδή σε 10 οκταετηρίδες, η διαφορά φτάνει 15 μέρες. Μάλιστα. Δηλαδή η σελήνη θα είναι φερειπίν πανσέλινος και το ημερολόγιο θα δείχνει ότι είναι νουμηνία. Επομένως, έπρεπε να γίνει και πάλι, έπρεπε να κάνουν διορθώσεις. Καταλαβαίνετε πόσο πολύπλοκο ήταν. Αυτό, και από αυτό που μας είπατε ακριβώς, και πώς εκείνοι οι άνθρωποι τότε, χωρίς και τα τεχνολογικά μέσα, θα μου πείτε, ήταν τόσο απαραίτητα. Εμείς τώρα πια όλα μέσω της τεχνολογίας τα εξετάζουμε, κυρία Παπαθανασίου. Εμείς, ναι, μέσω της τεχνολογίας. Υπήρχαν όμως πάντα από πολύ νωρίς και κάποιοι άνθρωποι που ήταν αστρονόμοι. Έτσι ο περίφημος αστρονόμος Μέτων, τον οποίο ο Αριστοφάνης γελιοποιεί στις νεφέλες του, και τι κάνει το έτος 432 π.Χ. στις 27 Ιουνίου, που ήταν το θερινό ηλιοστάσιο, εισάγει ένα δικό του 19ετή κύκλο, τον οποίο έχουμε μέχρι τώρα για τον υπολογισμό του Πάσχα. Μάλιστα. Προσέξτε, 19 ηλιακά έτη. Λοιπόν, και εισάγει αυτόν τον κύκλο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός για το θέμα να έχουμε 235 συνοδικούς μήνες, 125 πλήρης, 110 κύλους, έτσι ώστε, και με αυτούς εισούνται 19 ηλιακά έτη, οπότε επαναλαμβάνεται έτσι, ας το πω, η φάση της σελήνης. Μάλιστα. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και μετά, για να μην μπλέκουμε... Ναι, να δώσουμε λίγο έτσι πιο γενικά, για να προλάβουμε κιόλας. Ναι, θα σας πω πολύ απλά ότι, και επειδή και εδώ πάντα υπάρχουν κάποια ψηλά πράγματα, χρειάστηκε αργότερα ένας άλλος αστρονόμος, ο Κάλυπος, να πάρει 4 τέτοιους κύκλους μαζί, για να μπορούν να έχουν ένα συνολικό αριθμό ημερών με κάποιους μήνες, και να μπορούν να φερούν και κάποια μέρα, έτσι ώστε πάντα να έρχεται αυτό σε ισορροπία. Λοιπόν, αυτά ως προς το πώς μετριέται ο μήνας και οι οκταετηρίδες και οι δεκαεννιατηρίδες, τις οποίες σημειωτέων τις δεκαεννιατηρίδες πόλεις δεν τις έκαναν οι άρχοντες τους έκαναν αυθαιρεσίες. Αυτά όμως ήταν καλά για τους αστρονόμους. Και το λέω αυτό διότι θα πρέπει να αντιληφθεί κανείς, όπως σας είπα, ότι κάθε πόλης μπορεί, έβλεπε φυσικά τη σελήνη, είχανε τους μήνες, αλλά τους ονόμαζαν διαφορετικά, γι' αυτό σας είπα το χάος των ημερολογίων, και με διαφορετική πρωτοχρονιά. Μάλιστα. Φανταστείτε λοιπόν, δηλαδή, να έχουν οι Ασσηναίοι άρχιζαν μετά το θερινό ηλιοστάσιο, τον Αύγουστο ας πούμε, πρώτος μήνας. Άλλες πόλεις άρχιζαν το χειμώνα, την πρωτοχρονιά τους. Άλλες την άνοιξη, άλλες το φθινόπορο. Οι ονομασίες των μηνών μπορεί να διέφεραν ή μπορεί να ήταν ίδιες σε κάποιες πόλεις που μπορεί να είχαν εξάρτηση, ας πούμε οι ιωνικές πόλεις και να είχαν εξάρτηση από μια Μητρόπολη ή άλλες ιδωρικές κτλ. Αλλά ένα χάος. Ναι. Ένα χάος. Εγώ ήθελα τώρα να σας ρωτήσω, είναι κατανοητά αυτά και από την άλλη έτσι και εντάξει μια πρώτη προσέγγιση ίσως να μας δυσκολεύει. Ναι, αν μου επιτρέπετε ναι. μόνο και κάτι ακόμα, ναι, ναι. ότι εμείς στην αρχαιότητα δεν είχαμε εβδομάδες. Αυτό να το τονίσουμε. Η αρρύθμιση των ημερών ήδη στον Όμηρο, ακόμα και ιδιαίτερα στον Ησίοδο που φαίνεται καθαρά, γίνεται με δεκαήμερα. Από την Ουμηνία αρχίζοντας που μόλις φαίνεται το δρεπανάκι, μετά πάει Δευτέρα Ισταμένου, Τρίτη Ισταμένου, όσο αυξάνει η σελήνη μέχρι την δεκάτη ημέρα. Τη δεκάτη ημέρα δεν έχουμε ακόμα πανσέλινο, αλλά είναι εκείνο εκεί που λίγο απέχει από την πανσέλινο. μετά είναι ενδεκάτο, δεκάτη και τρίτη επί δέκα. Το δεύτερο δεκαήμερο που η σελήνη είναι αρκετά γεμάτη και περιλαμβάνει και την πανσέλινο. Και όταν φτάνουμε μετά στην 21η ημέρα αρχίζουμε και μετράμε ανάποδα, δεκάτη φθήνοντος, δηλαδή που φθήνει η σελήνη για να, ναι, φτάσει... για να φτάσει πάλι να κάνει μετά, ναι. Ωραία. Την εβδομάδα την εισήγαγε το 321 ο Μέγας Κωνσταντίνος. Μέχρι τότε ήτανε μέτρηση με δεκαήμερα. Και αυτό έγινε εφόσον ο Μέγας Κωνσταντίνος ουσιαστικά απεδέχθη την Εβραϊκή Εβδομάδα. Οτιδήποτε ελληνικό ημερολόγιο δεν υπάρχει εβδομάδα, τα δεκαήμερα. Ενδιαφέρον και αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, μου θυμήσατε όμως για τον... ναι, να δούμε έτσι, επειδή απλά βιάζομαι να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ναι, ναι. Κυρία Παπαθανασίου, να προλάβουμε λίγο το χρόνο. Ναι, ναι. Από αυτό που είπε και ο φίλος ακροατής, ναι. δηλαδή ότι υπήρχαν και θρησκευτικά αθλητικά γεγονότα που έπαιζαν το ρόλο ενός ημερολογίου. Κοιτάξτε, όχι ημερολόγιο, που βοηθούσαν χρονολόγιο, ναι, γιατί σωστά. υπάρχει διαφορά, δηλαδή... Ναι. Το ημερολόγιο είναι να μετράς το χρόνο σου ας πούμε μέσα στο έτος. Τα χρονολόγια τώρα εμείς μετράμε, λέμε, από γεννήσεως έτσι Χριστού. Ναι. Αυτό εισήχθη τον 7ο αιώνα, δηλαδή δεν έχουμε χρονολόγια. Υπάρχουν πάρα πολλά. Συνήθως ανέβαινε κάποιος σε μία αρχή, καταλάμβανε κάποια χώρα, άρχιζε να μετράνε χρονολογικά από τον καιρό που ανέβηκε στην εξουσία, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το 776 π.Χ. που θεωρείται ως αρχή των Ολυμπιακών Αγώνων, αυτό δεν σημαίνει ότι ήδη πολύ νωρίς αυτό χρησιμοποιείται ως χρονολόγηση. Είναι πολύ αργότερα που γίνεται μία αναδρομή στο παρελθόν και θεωρείται ας πούμε ως μία αρχή για Ολυμπιάδες. Μάλιστα. Ουσιαστικά η κατά Ολυμπιάδες χρονολόγηση αρχίζει γύρω στο 260 π.Χ. Οπότε άρχιζε τότε η 300η Ολυμπιάδα. Δεν θα βρείτε ας πούμε ο Θουκυδίδης όταν γράφει τον Πελοποννησιακό πόλεμο, για να καταλάβετε το χάος, ο άνθρωπος πώς χρονολόγιο τέτοιο, δηλαδή αν υπήρχε να λέει κατά Ολυμπιάδες, θα ήταν λυμμένα τα πράγματα. Δεν αναφέρει πουθενά, που είναι ιστορικός και ο πλέον θα έλεγα σπουδαίος ιστορικός μας. Ναι. δεν είναι ο παλιός ο Ηρόδοτος που είναι ο πατήρια, εντάξει, λέμε τις ιστορίες, αλλά ένας Θουκυδίδης που καταγράφει με λεπτομέρεια τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου. Ναι. Δεν έχει το τάδε έτος της τάδε Ολυμπιάδος. Προσπαθεί να φέρει η βόλτα όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα, αναφέροντας τον επώνυμο άρχοντα των Αθηνών, τους βασιλείς αντίστοιχα στρατηγούς της Σπάρτης, να πει, ας πούμε, πέρασε ο χειμώνας αυτός και μετά ήρθε ο άλλος, κάτι τέτοια πράγματα. Γιατί άλλο ημερολόγιο είχαν οι Αθηναίοι, άλλο είχαν οι Σπαρτιάτες, άλλους μήνες κτλ. Και καταλαβαίνετε αυτό το χάος. Ναι, πολύ αργότερα. Όπως το λέτε, και μόνο έτσι όπως το λέτε, κυρία Παπαθανασίου, είναι όντως χαοτικό. Και χαοτικό ακόμα περισσότερο και με τις αυθαιρεσίες αργότερα βεβαίως και των πολιτικών, οι οποίοι προκειμένου να ικανοποιήσουν και τους Ρωμαίους ή άλλους κατακτητές μπορούσαν να προσθέσουν, να αλλάξουν ονόματα μηνών για να μοιηθεί κάποιος, ας πούμε, σε κάποια μυστήρια που γίνονταν τον τάδε μήνα, για να μην μπαίνουν σε άλλες λεπτομέρειες. Είχε μια πλαστικότητα. Ο χρόνος ήταν πολύ ελαστικός. Μπορούσε να γίνει και ελαστικός. Όμως, κυρία Παπαθανασίου, για τους αρχαίους μας, στην ανθρώπινη υπόστασή τους, στην ψυχή τους, τι αντανάκλαση είχε ο χρόνος? Γενικά. Θα σας πω πάρα πολύ απλά. Οι άνθρωποι οι οποίοι πριν απ' όλα με τις δουλειές τους, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι όπως εμείς τώρα έχουμε διάφορες υποθέσεις, έτσι είχαν και στην αρχαιότητα, και ιδιαίτερα το Αττικό ημερολόγιο, το οποίο έχει και την ιδιαιτερότητα να είναι διπλό, δηλαδή στην αρχή Αθήνα ακολουθούσαν ένα πολιτικό άλλου τύπου ημερολόγιο και ένα θρησκευτικό ημερολόγιο. Γιατί έπρεπε οι 10 φυλές των Αθηνών η κάθε μία να πριτανεύσει για ορισμένες ημέρες. Λοιπόν, οπότε υπήρχε εκεί ένα πρόβλημα. Σκεφτείτε όμως ότι, ας πούμε, αυτό που λέμε κάθε φορά για τα χρέη να τα πληρώνουμε στο τέλος του μηνός, ξέρετε ότι είναι από την αρχαιότητα. Για το τέλος του μηνός ήταν με τη νέα σελήνη που έφθινε η σελήνη. Λοιπόν, ο Στρεψιάδης εκεί στις νεφέλες του Αριστοφάνους σκέπτεται πώς να γλιτώσει από τα χρέη του και πώς του έχει γίνει πονοκέφαλος. Πέμπτη, τετράς, τρίτη, μετά ταύτα Δευτέρα. Μετράει ανάποδα τις μέρες και έπειτα αυτή πια ημέρα που εγώ από όλες τις ημέρες μισώ, φοβούμαι και οτιδήποτε. Και μετά αυτή ακριβώς η νέα σελήνη, γιατί έπρεπε να πληρώσει τα χρέη του. Γι' αυτό τα λέμε περάστε στις 30 του μηνός. Μάλιστα. Όντως ενδιαφέρον. Και είχε λοιπόν άμεσο, είχε πολύ σημαντικό ρόλο. Η μέτρηση του χρόνου, κοιτάξτε, καθόριζε ημερομηνίες εορτών, που ήταν σημαντικές, όπως σας είπα. Οι Έλληνες πάντα ήθελαν να τιμούν τους θεούς σε καθορισμένες μέρες. Και γι' αυτό πολλοί μήνες στην αρχαιότητα σε όλες τις πόλεις παίρνουν το όνομά τους από την σπουδαιότερη γιορτή που τελείται σε αυτές. Βλέπει κανείς ο Εκατομβεών, που είναι τα Εκατόμβεο, ο πρώτος μήνυ των Αθηνών, μεταγυτνιών, τα μεταγυτνιοί, βοηδρομιών, πιανεψιών, ποσειδεών. Θέλω να πω ότι αυτό ισχύει για όλες τις πόλεις. Ποια είναι η σπουδαιότερη γιορτή που έχουμε εμείς, δηλαδή το Πάσχα, πούμε τον Απρίλιο, κυρίως θα έπρεπε να τον πούμε Πασχαλιάτικος. Ναι. Ξέρετε, στο τέλος, στην τελευταία εκπομπή της προηγούμενης σεζόν, είχαμε φιλοξενίες τον κύριο Άγγελο Χανιώτη, τον καθηγητή του Ινστιτούτου Προηγμένων Μελετών στο Πρίστον. Τον κύριο Άγγελο Χανιώτη τον είχα συμφοιτητή όταν έκανα το δεύτερο πτυχίο μου στην αρχαιολογία και ήμασταν συμφοιτητές. Πάρα πολύ ωραία. Μας είχε πει κάτι ωραίο λοιπόν, ότι μιλούσαμε για την νύχτα στην αρχαιότητα, πώς αντιλαμβάνονταν οι αρχαίοι Έλληνες τη νύχτα. Ότι για τους αρχαίους Έλληνες η μέρα, εντός εισαγωγικών, η ζωή άρχιζε από τη δύση του ήλιου, η δραστηριότητά τους. Βεβαίως, αυτό κοιτάξτε, αυτό είναι ανάλογα με τους λαούς. Άλλοι αρχίζουν να μετρούν την νέα, ας το πω, ημερομηνία από την δύση του ηλίου, Και μετά, γι' αυτό λέμε των νυχθήμερων προηγείται η νύχτα στην ημερομηνία, στο πω έτσι, και έπεται η μέρα. Σε άλλα αρχίζει με την ανατολή του ήλιου. Εμείς ήταν σίγουρα με την δύση του ηλίου, κάτι το οποίο είχαν και οι Εβραίοι. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να πω κάτι τώρα το οποίο κρατάει η Εκκλησία μας, και γι' αυτό λέμε σήμερα είναι του Αγίου Τάδε, αλλά ο Εσπερινός έχει ψαλεί χθες το απόγευμα. Ναι. Αλλά χθες το απόγευμα με τη δύση του ηλίου μπήκε για την Εκκλησία μας η σημερινή ημερομηνία. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα επίσης. Δεν είναι δυνατόν να αλλάζουμε ημερομηνία στη διάρκεια της ημέρας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εμείς έχουμε καθιερώσει, όπως αυτό έχει γίνει ήδη και στους Ρωμαίους, η πολιτική ημέρα, δηλαδή που αλλάζει στις 12 ας πούμε τη νύχτα. Ναι. Και λέμε ας πούμε έχουμε ακόμα 15 του μηνός. Για την Εκκλησία η 15 του μηνός έχει αρχίσει από χθες το απόγευμα με τον Εσπερινό. Και ήδη με τον σημερινό Εσπερινό έχει μπει η 16η του μηνός για την Εκκλησία. Για μας ακόμα είναι 15. Μάλιστα. Ναι, κατανοητό. Άλλοι λαοί άρχιζαν την ημέρα με την ανατολή του ηλίου. Οπότε και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν υπάρχουν χρονολογήσεις, πότε πέθανε ο τάδε και τα λοιπά, που μπορεί να ήταν το απόγευμα και μετράς με του ενός λαού ή με του άλλου. Θέματα... που μπορεί για να είμαστε μέσα μετά στον υπολογισμό. Βλέπουμε όμως έτσι, σαν αν μπορούσαμε να φτάσουμε, γιατί είπατε και λίγο νωρίτερα ότι είχαμε και ένα ζήτημα ότι ανάλογα και με τα διάφορα συμφέροντα θα μπορούσε κάποιος να χειραγωγήσει το ημερολόγιο, δηλαδή να το μεγαλώσει ή να το μικρύνει. Βέβαια. Έτσι, έχουμε παραδείγματα, δηλαδή ιδιαίτερα από το... δηλαδή γιατί από εκεί μας σώζονται κάποιες πληροφορίες, ας πούμε για την Αθήνα, όπου ήταν οι άνθρωποι έτσι και πολλοί πολιτικάντιδες. Λοιπόν, μπορεί να πει κανείς ότι βλέπει ότι χρειάστηκε ας πούμε να... προσθέσουν, όπως σας είπα, ημέρες, να αλλάξουν τα ονόματα των μηνών, δηλαδή οι Αθηναίοι πρώτα ονόμασαν τον μήνα Μουνιχιώνα, τον ονόμασαν Ανθεστηριώνα και μετά τον ονόμασαν Βοηδρομιώνα για να επιτρέψουν στον Δημήτριο τον Πολιορκητή να μοιηθεί στα μυστήρια της Ελευσίνης, στα μικρά μυστήρια, τα οποία εορτάζονταν στον Ανθεστηριώνα. Και κατόπιν, γιατί έγιναν δύο αλλαγές, για να μπορεί να μοιηθεί και στα μεγάλα μυστήρια που γίνονταν τον Βοηδρομιώνα. Γιατί ο Δημήτριος ο Πολιορκητής έμεινε λίγο χρόνο στην πόλη και έπρεπε μέσα να τα προλάβουν όλα. Να τα προλάβουν όλα. Άρα λοιπόν είδατε, κυρία Παπαθανασίου, πόσο όχι εσείς το ξέρετε, αλλά το συζητάμε τώρα, πόσο σχετικός είναι ο χρόνος. Κοιτάξτε, θα πω ότι πάντα οι πολιτικοί άρχοντες ανάλογα με το... έκριναν έτσι. Εξάλλου, να σας πω, 10 ήταν οι φυλές των Αθηνών, το ξέρουμε. Ναι. Κάποτε τις έκαναν 11, τις έκαναν 12 μέχρι και 13, γιατί έπρεπε να ικανοποιήσουν, έκβαλαν τη Δημητριάδα φυλή για τον Δημήτριο τον Πολιορκητή, δηλαδή πρόσθεσαν φυλές προκειμένου να ικανοποιήσουν τους κατακτητές. Την Πτολεμαΐδα φυλή, την Αντιγονίδα φυλή, το 307 το έκαναν Αντιγονίδα και Δημητριάδα, δύο ακόμα φυλές. Μάλιστα. Το 223 π.Χ. πτώρεσαν την Πτολεμαΐδα. Το 201 ξανά έγιναν 11 φυλές. 10 και 11η φυλή έβαλαν την Αταλίδα έως τους χρόνους του Αδριανού. Δηλαδή μιλάμε για... Ναι, γινόταν εκεί, κυρία Παπαθανασίου. Ως έτσι, επειδή σιγά σιγά πάμε στο τέλος της εκπομπής, θα θέλαμε ένα επίλογο να μας δώσετε ή ένα γενικό συμπέρασμα, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, τεράστιο, τη μέτρηση του χρόνου. Αλλά γιατί φτάσαμε μετά, δεν είπαμε για το Γρηγοριανό. Δύο κουβέντες. Το σημερινό ημερολόγιο, χάρη στον Ιούλιο Κέσαρα, ο οποίος ευτυχώς που πήγε στην Αίγυπτο και έμεινε εκεί πέρα και εξετίμησε πραγματικά την αστρονομική γνώση της ελληνιστικής Αιγύπτου. Mm-hmm. Ο Ιούλιος Κέσαρ ένα χρόνο ευτυχώς πριν πεθάνει, με την εισήγηση του Αλεξανδρινού αστρονόμου Σωσιγένου στο 46 π.Χ. εισήγαγε το Ιουλιανό ημερολόγιο, 365 μέρες και ένα τέταρτο ημέρας και ανατετραετία η προσθήκη μίας ημέρας. Ναι. Είναι ακριβώς το ημερολόγιο που έχουμε, το οποίο επειδή ένα πολύ μικρό κλάσμα μέσα σε πολλούς αιώνες γίνεται λάθος, χρειάστηκε πια ο Γρηγόριος ο Πάπας, ο 13ος, να κάνει μια μικρή δηλαδή σύμπτυξη με τις ημέρες, και αυτό είναι που λέμε Γρηγοριανό. Είναι το ίδιο το δικό μας το ημερολόγιο. Είχαν τέτοιο χάος οι Ρωμαίοι στο ημερολόγιο τους, που χρειάστηκε να φανταστείτε το έτος 46 π.Χ. να έχει 455 ημέρες προκειμένου να μπορέσει να μπει μετά με 1η Ιανουαρίου το 45 π.Χ. Από τον Ιούλιο Κέσαρα μπήκε και η 1η Ιανουαρίου έως πρώτη ημέρα του έτους. Μάλιστα. Ενδιαφέρον γι' αυτό. Ναι. Έτσι στα 2 λεπτά που έχουμε ακόμα, κυρία Παπαθανασίου, ναι, έναν επίλογο ή κάτι που θα, σαν γενικό συμπέρασμα λοιπόν για το χρόνο. Ο χρόνος, κοιτάξτε, για κάθε λαό και για ανεξαρτήτως τι γίνεται. Τώρα λέμε ότι έχουμε 15 Ιανουαρίου του 2019 και αυτό ισχύει βεβαίως για όλον τον κόσμο, προκειμένου να συνεννοείται. Έχουμε τις αεροπορικές συγκοινωνίες, ναι, έχουμε τα ίντερνετ, όλα αυτά. Όμως, κοιτάξτε, κάθε λαός, και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε, έχει και το δικό του ημερολόγιο, και το κινέζικο, και οι μουσουλμάνοι το δικό τους, και γιατί συνδέονται με θρησκευτικές αντιλήψεις, και έτσι υπάρχει ένα γενικό, θα λέγαμε, ημερολόγιο, ένα παγκόσμιο ημερολόγιο που είναι αυτό που έχουμε εμείς το χριστιανικό, για να μπορούμε να συνεννοούμεθα ποια ημερομηνία, ποιο έτος κτλ. Αλλά δίπλα είναι σίγουρο ότι και οι Κινέζοι και οι Ινδοί και οι Μουσουλμάνοι βάζουν τη δική τους ημερομηνία και χρονολογία. Μάλιστα. Μάλιστα. Και είναι θαυμάσιο όλο αυτό. Μας δώσατε μία μικρή γεύση και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα και σε κάποια άλλη εκπομπή θα μπορούσαμε να εξειδικεύσουμε σε κάτι, γιατί είναι τεράστιο το θέμα του χρόνου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Παπαθανασίου. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω κάποια πράγματα για αυτό το τόσο μεγάλο και πολύπλοκο ζήτημα. Αλλά και τόσο ενδιαφέρον όμως, και ο αγώνας των αρχαίων μας για να μπορέσουν να κατανοήσουν κάποια πράγματα που εμείς τα θεωρούμε σήμερα τόσο αυτονόητα. Και γι' αυτό ήταν ένας αγώνας και μια προσπάθεια. Χρόνια σας πολλά και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμού στην Κρήτη. Εγώ είμαι από εκείνους που έχουν ανέβει στον Ψηλωρίτη. Πάρα πολύ ωραία, και με χαρά να σας καλωσορίσουμε και πάλι εδώ, να σας φιλοξενήσουμε και από κοντά, κυρία Παπαθανασίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή χρονιά, όλα καλά και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.